Να σας ενημερώσω για την εκδήλωση «Ανοιχτές πόρτες» που διοργανώνουν τα Ινοπία της Κρήτης. Ένα διήμερο γεμάτο κριτικό κρασί, 28 και 29 του μηνά. Δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, 28 και 29 Μαΐου. Θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις εκδηλώσεις με τη βοήθεια του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Ινοπιών Ομού Ηρακλείου, του κυρίου Νίκου Δουλουφάκη. Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας ακούω ξανά, κύριε Δουλουφάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, εσάς τους ακροατές. Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι. Λοιπόν, ανοιχτές πόρτες, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Οι ανοιχτές πόρτες των Ινοπίων είναι μια ευρωπαϊκού επίπεδου διοργάνωση, δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου κάθε χρόνο τα Ινοπία ανοίγουν τις πόρτες στο κοινό και κάθε Ινοπίο διοργανώνει, κάνει διάφορα πράγματα. Το βασικό σίγουρα είναι η γευσηγνωσία. Υπάρχουν όμως και άλλες δραστηριότητες που σχεδιάζουν κάποια Ινοπία. Π.χ. επίσκεψη αμπελώνες, γευσηγνωσία παλιότερων εσοδιών, επίσκεψη στο Ινοπίο και άλλα πράγματα. Κάθε Ινοπίο έχει τη δικιά του δραστηριότητα. Και αυτό το πράγμα φέτος γίνεται με ένα διάλειμμα 2 ετών. Σωστά, COVID. Σωστά. Γι' αυτό το λόγο ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι έγινε και είναι η πρώτη χρονιά που ανοίγουν πάλι οι πόρτες. Όπως είναι και η πρώτη χρονιά που συναντηθήκαμε τις εκθέσεις φέτος. Σκοπός η γνωριμία με το κριτικό κρασί, αφού μιλάμε για μας, έτσι? Ναι, οπότε εμείς σε πανελλαδικό επίπεδο οι κατατόπους περιφερειακές οργανώσεις και όπως είναι εδώ στην Κρήτη το Wines of Crete, δηλαδή το δίκτυο Ινοπιών του νομού Ηρακλείου και το δίκτυο και Ελασθίου και το δίκτυο των Ινοπιών Χανίων Ρεθύμνων, διοργανώνουμε πάλι αυτή την εκδήλωση. Μέσα από τα site, από το site του Wines of Crete μπορεί οι ακροατές σας να πάρουν πληροφορίες για όσα Ινοπία είναι ανοιχτά, τα ωράρια. Το γενικότερο ωράριο είναι 11 με 7. Όμως κάποια Ινοπία έχουν κάνει τροποποίηση του ωραρίου τους και τα περισσότερα Ινοπία έχουν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως σας είπα προηγουμένως. Κάθε Ινοπίο έχει κάνει το δικό του πρόγραμμα. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, έτσι όπως το είπατε, ότι μέσα από το site το Wines of Crete, ότι μπορεί.gr, μπορεί ο καθένας ο οποίος σας ακούει αυτή την ώρα και θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε ξανά, ή αν θα ήθελε να γνωρίσει από κοντά όλα αυτά τα οποία λέτε, μέσα από ένα Ινοπίο, μέσα από ένα αμπελώνα, μπορεί να δει και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά και για το Παρέθυμνο, ποια είναι εκείνα τα Ινοπία τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση «Ανοιχτές πόρτες», έτσι? Ναι, ναι, ανοιχτές πόρτες. Ωραία. Ναι, ναι. Έρχομαι λοιπόν εγώ σε... Σίγουρα θα υπάρχει φιλοξενία του κοινού και γευσηγνωσία. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα, κάθε Ινοπίο έχει άλλες παράλληλες. Εντάξει, γευσηγνωσία, το να μυρίσω, το να γευτώ, κριτικό κρασί κάποια στιγμή κλπ. Φαντάζομαι όμως ότι μέσα από τα Ινοπία και μέσα από τους αμπελώνες, κύριε Δουλουφάκη, ότι ο καθένας από εμάς, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, αλλά κυρίως οι νεότεροι που θα θελήσουν να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, ότι θα γνωρίσουν και το πώς γίνεται όλο αυτό για να φτάσουμε και στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει και τη μαγεία, έτσι δεν είναι? Τώρα σε μερικά λεπτά που θα παραμείνει να σε επισκέπτεις, θα πάρει μια ίσα ίσα μια ιδέα και μια μικρή γεύση για το πώς γίνεται, τι γίνεται, όλο αυτό το πράγμα που περιβάλλει το μαγικό αυτό προϊόν που λέγεται κρασί, που είναι ένα προϊόν του αμπελιού, ένα προϊόν του τόπου μας, ένα
προϊόν που το υπηρετούμε με πάθος. Να ξέρετε ότι η νοποιή και η απελουργή αυτή τη δουλειά την κάνουμε με πολύ πάθος και πολύ αγάπη. Και γι' αυτό το λόγο, τα κριτικά κρασιά τα τελευταία χρόνια έχουν μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και είμαι υπερήφανος να σας πω ότι οι δραστηριότητες του Wines of Crete αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο είναι παράδειγμα προς μίμηση mm-hmm. από άλλες περιφερειακές οργανώσεις της Ελλάδος. Mm-hmm. Από την ποιότητα μέχρι την εμφιάλωση, μέχρι την ετικέτα, δηλαδή αυτό που ο καθένας από εμάς, αν θέλει να ρίξει μια παραπάνω ματιά, να το πω πάρα πολύ απλά, με το μάτι απλά και μόνο καταναλωτή, κύριε Δουλουφάκη. Μια παραπάνω ματιά. Θα μάθει πράγματα ο καταναλωτής, θα μάθει πράγματα, θα μιλήσει με τον... Θα μιλήσει τα εινοποιία με το προσωπικό των εινοποιείων που θα τον... Ναι, ναι, άλλο ήθελα να πω. Ότι ναι. απλά σαν καταναλώτρια, μπαίνοντας σε ένα χώρο όπου θα βρεις κριτικό κρασί, απλά και μόνο αν κοιτάξεις, βλέπεις ότι πραγματικά γίνεται μια δουλειά η οποία ξεκινά και απ' έξω για να φτάσεις στο μέσα. Γιατί εσείς είπατε για το μέσα ότι υπηρετείτε με πολύ πάθος αυτό που λέγεται, αυτό το κριτικό προϊόν που λέγεται κριτικό κρασί. Ασφαλώς το υπηρετούμε και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι... Όλα τα εινοποιεία της Κρήτης κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα στην ποιοτική αναβάθμιση του κριτικού κρασιού τώρα τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική αγορά και στο εξαγωγικό εμπόριο. Mm-hmm. Να πούμε σε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχουν αρκετές δράσεις, γιατί υπάρχει και μία συνεργασία με εστιατόρια στο νησί, για να δείξετε από τη δική σας την πλευρά πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η γαστρονομία με το κρασί, έτσι, και για να έχει ο επισκέπτης και μία ολοκληρωμένη εμπειρία, βρε αδερφέ. Ασφαλώς, η εστίαση και το τελικό σημείο είναι ένας πολύ μεγάλος κρίκος για μας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Οι εστιατόροι είναι πολύ καλοί συνεργάτες μας και σαφώς να υπάρχει και αυτή η δράση στην οποία κάποιος μπορεί να αγοράσει το κρασί του, να το φέρει, να το πάει σε ένα εστιατόριο και να το σερβίρουν αυτό το διήμερο. Από mm-hmm. την Θεοδωρία. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι επίσης ενδεικτικό όχι μόνο της προσπάθειάς σας αλλά και του ενδιαφέροντος το γεγονός, βλέποντας τα δικά σας τα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή του δικτύου εινοποιών, ότι στην αντίστοιχη εκδήλωση του 2018 οι επισκέπτες ήταν πάνω από 6.000, ε? Δεν τα ξέρω τα στοιχεία, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι στο εινοποιείο το δικό μας εδώ πέρα στις Δαφνές έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, κάθε χρόνο και περισσότερος. Κοιτάξτε, είναι πολύ ευχάριστο αυτό να βλέπουμε και κυρίως νέους ανθρώπους mm-hmm. να στρέφονται στην ποιοτική κατανάλωση με μέτρο, αυτό να μην το ξεχάσουμε, με μέτρο του κρασιού. Είναι ένα προϊόν που πρέπει να το απολαμβάνουμε και όχι να το καταναλώνουμε με άσχημο τρόπο και Σωστά. έτσι χωρίς... Σωστά, σωστά κάνετε και το λέτε, γιατί για κρασί μπορεί να μιλάμε αυτή την ώρα, για κριτικό κρασί, αλλά είναι κάτι που το δίκτυό σας το υπερασπίζεται με κάθε τρόπο, δηλαδή η σύνεση και κυρίως ο οδηγός δεν πίνει όταν οδηγάει. Το έχω ακούσει κατά κόρον από όλους εσάς. Ναι, βέβαια, δεν πίνει ο οδηγός και ασφαλώς οι δυσκολίες. Μυρίζουμε το κρασί, το γευόμαστε και τις περισσότερες φορές το φτύνομαι. Δυστυχώς, εάν θέλουμε να δοκιμάσουμε πολλά κρασιά, είναι αδύνατο να τα πιούμε όλα. Θα μας πειράξει. Και τα τελευταία δεν θα τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Ναι. Η γευσιγνωσία δεν έχει να κάνει μόνο με το στομάχι, έχει να κάνει με όλες μας τις αισθήσεις μας, με τον ουρανίσκο μας, με την όσφρησή μας κλπ. Μυστικά που μαθαίνουμε, μυστικά μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί, όπως είπαμε, να επισκεφθεί την δική σας την ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθει περισσότερα για τις ώρες, για το τι κάθε εινοποιεί ή ποιες ώρες μπορεί
το Οινοποιείο που θέλει να επισκεφθεί να τον φιλοξενήσει. Ανοιχτές θα είναι αυτές οι πόρτες και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε. Εγώ δεν έχω παρά να πω ότι άντε με το καλό για άλλη μια φορά να έχει επιτυχία αυτή η διοργάνωση, γιατί θέλουμε να μάθουμε πράγματα. Απλά και μόνο για αυτό το λόγο, σαφέστατα οι επισκεπτόμενοι, παρά τις απελευθερώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα υγειονομικά μέτρα, εσείς λέτε ως δίκτυο από τη δική σας την πλευρά ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στον COVID και τηρούνται όλα τα μέτρα όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ναι. Ασφαλώς το έχουμε συνηθίσει πλέον. Αυτό είναι ρουτίνα πλέον. Είναι ρουτίνα πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, στην δική σας την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε με www.winesofcrete.gr. Ωραία, να βρουν περισσότερα πράγματα. Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη TV, Νέα Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. 984, neakriti.gr, για να το ξέρει ο κόσμος. Εγώ σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Κύριε Δουλουφάκη, καλή σας ημέρα. Καλά να είστε και περιμένουμε όλο τον κόσμο. Καλά να είστε κι εσείς.